Όπως πέρσι, έτσι και φέτος, ο Δήμος Καβάλας ήταν αρρωγός, είτε μέσω της Δημοφιλίας, είτε και μέσω της Αντιδημαρχίας Αθλητισμού, στήριξε το 8ο Open Taekwondo και φέτος στηρίζει με ακόμη περισσότερες δυνάμεις το 9ο Taekwondo. Πρόκειται για μια διοργάνωση η οποία, πέραν της μαζικότητάς της, μιας και σε αυτό θα λάβουν μέρος περισσότεροι από 650 αθλητές εκπροσωπώντας γύρω στους 48, από ό,τι είχα την τελευταία ενημέρωση, συλλόγους από ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και όχι μόνο. Θεωρώ ότι είναι μια διοργάνωση η οποία για την τοπική κοινωνία, πέραν της αθλητικής δραστηριότητας που θα αναπτυχθεί την ερχόμενη Κυριακή στο Αλεξάνδρα Δήμοβλου, δίνει τη δυνατότητα για μια οικονομική ανάσα, μια οικονομική τόνωση για την τοπική κοινωνία. Φαντάζεστε όταν σε ένα διήμερο, γιατί πάρα πολλοί από τους αθλητές, προπονητές, επισκέπτες και συνοδούς θα έρθουν από την προηγούμενη μέρα, πόσο σημαντικό θα είναι για την οικονομία της Καβάλας να φιλοξενήσει περίπου στο σύνολό τους κοντά στους 1.500. Σίγουρα, να αναφερθώ στο πρωτάθλημα αυτό, το 9ο Open Taekwondo Καβάλας, που διοργανώνουμε για ένα τη συνεχόμενη χρονιά. Είναι το πιο δυνατό, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια που έχουμε κάνει, με πολύ μεγάλο αριθμό συμμετοχής. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο της προετοιμασίας όσον αφορά των κληρώσεων. Είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό για να αγωνιστούν οι αθλητές. Από εκεί και πέρα, ο Σύλλογος συμμετέχει με 60 αθλητές περίπου από το Σύλλογο το δικό μας, τον ΑΣ Taekwondo Καβάλας. Είναι τις κατηγορίες και των παιδών και λίγο πιο μεγαλύτεροι. Οι σύλλογοι όλοι είναι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ναι, δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε και πιο κάτω, γιατί η συμμετοχή, να πω την αλήθεια, έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Μας προβληματίζει πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ, ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα ξεκινήσει 9 η ώρα και ευελπιστούμε ότι θα τελειώσει στις 8. Αν πάει το βράδυ, είναι πάρα πολλές οι ώρες. Τα προηγούμενα χρόνια γινόταν σε 6 τερέν. Αυτή τη στιγμή έχουμε το ανοίξει πάρα πολύ. Βάζουμε 8 τερέν. 8 τερέν δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα, από τότε η Ομοσπονδία δεν έχει κάνει. Ναι, θέλουμε να τελειώσει πάρα πολύ και διοργανωτικά το παλεύουμε να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη η διεξαγωγή του αγώνα. Έχουμε βγάλει πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή έχουμε κλείσει και τις συμμετοχές, είμαστε στους 700 αθλητές.